Πέμπτη βράδυ σήμερα, ημέρα γενικών κινητοποιήσεων. Ήταν μια δύσκολη ημέρα, βασικά για το κράτος, διότι το κράτος γενικά παρέλυσε με τις απεργίες όλων των κλάδων σήμερα. Φτάσαμε στη νύχτα, στον κόμβο Νησελίου, όπου επιφυλακή βάρδια, θα λέγαμε νυχτερινό, είναι ο πρώην Δήμος Πλατέως, τον οποίο εκπροσωπεί ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου, ο Γιώργος Ουγγεγίδης. Καλησπέρα. Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Καταρχήν, ξεκινήσαμε μια συγκινητική μέρα σήμερα. Είχαμε κόσμο από όλους τους κλάδους της περιοχής. Να τους ευχαριστήσουμε προσωπικά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μένουμε ακίνητοι στις απόψεις και στις ιδέες που είχαμε από την αρχή. Και ελπίζω σήμερα ή αύριο να έχουμε θετικά αποτελέσματα από την κυβέρνηση. Όσον αφορά την ημέρα σήμερα, που υπήρχε μια γενική κινητοποίηση όλων των κλάδων, ξεκινώντας από τον Εμπορικό Σύλλογο, κατέληξαν στο Δημαρχείο και από εκεί ο Δικός ήρθαν εδώ να συμπαρασταθούν στον αγώνα όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. Είσαι ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου? Όχι μόνο πολύ ευχαριστημένος, αλλά είμαι και πολύ συγκινημένος με την ανταπόκριση του κόσμου. Καλώς ή κακώς, εμείς οι αγρότες πήραμε ένα βάρος και ξεκινήσαμε έναν αγώνα. Βλέπω όμως ότι ο αγώνας μας δεν πάει χαμένος. Όλοι οι κλάδοι μας συμπαραστέκονται και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Όσο αφορά τη σημερινή βραδιά. Είναι μια βραδιά. Πώς είναι το πνεύμα εδώ πέρα, το η βραδιά σήμερα λίγο δύσκολη. Λίγο δύσκολη λόγω καιρικών συνθηκών. Βροχή, υγρασία. Τα καταφέρουμε. Σε αυτά όμως είστε μαθημένοι σας. Ο αγρότης με τον καιρό τα έχει λίγο καλά. Μαθημένοι πρέπει να συμβιβάζετε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια από τον Έβολο στον αγώνα σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.